Ομάδα, καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη School for All. Φυσική για σήμερα, 13ο κεφάλαιο και θα μιλήσουμε για το αναπαραγωγικό σύστημα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Το αναπαραγωγικό σύστημα είναι το τελευταίο κεφάλαιο της 6ης Δημοτικού και έχει πληροφορίες που είναι πολύ σημαντικό να τις έχουμε όμορφα στο κεφαλάκι μας. Πάμε να τα δούμε όλα. Μέσω της αναπαραγωγής εξασφαλίζεται η συνέχιση της ζωής. Δεν αναπαράγονται όλοι οι οργανισμοί με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι αναπαραγωγής. Τα φυτά, για παράδειγμα, αναπαράγονται χωρίς να ζευγαρώνουν. Οι περισσότεροι οργανισμοί, βέβαια, μεταξύ αυτών και ο άνθρωπος, για να αναπαραχθούν χρειάζονται δύο άτομα διαφορετικού φύλου. Τα άτομα αυτά έχουν συγκεκριμένα όργανα τα οποία αποτελούν και το αναπαραγωγικό μας σύστημα. Πριν περάσουμε στα όργανα του αναπαραγωγικού συστήματος, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η ανάπτυξη ενός οργανισμού δεν ξεκινάει με τη γέννησή του, αλλά από την περίοδο της κύησης. Και μιας και αναφερόμαστε στην περίοδο της κύησης, είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε επίσης ότι η εγκυμοσύνη δεν διαρκεί το ίδιο σε όλους τους οργανισμούς. Στον άνθρωπο, για παράδειγμα, διαρκεί 9 μήνες, στα ποντίκια μόλις 3 εβδομάδες, ενώ στους ελέφαντες σχεδόν 2 χρόνια. Περνάμε στα όργανα του αναπαραγωγικού συστήματος, τα οποία είναι διαφορετικά στον άντρα και τη γυναίκα, και πάμε να τα δούμε με τη σειρά. Ξεκινάμε με τον άντρα. Στον άντρα υπάρχουν οι όρχες, στους οποίους παράγονται τα σπερματοζωάρια. Η εκφορητική οδός, μέσω της οποίας οδηγούνται τα σπερματοζωάρια από τους όρχες στην ουρήθρα, και το πέος, μέσω του οποίου μεταφέρονται τα σπερματοζωάρια στον κόλπο της γυναίκας. Στη γυναίκα τώρα υπάρχει ο κόλπος, στον οποίο εισέρχεται το πέος, η μήτρα, στα τυχώματα της οποίας εμφυτεύεται το γονιμοποιημένο οάριο, για τη γονιμοποίηση θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο αναλυτικά, οι οοθήκες, όπου φυλάσσονται και οριμάζουν τα οάρια, και τέλος οι σάλπιγγες, οι οποίες συνδέουν τη μήτρα με τις οοθήκες. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για γονιμοποίηση. Για να ξεκινήσει μία καινούργια ζωή, θα πρέπει ένα οάριο να γονιμοποιηθεί από ένα σπερματοζωάριο. Τα οάρια δημιουργούνται από την εμβρυϊκή ηλικία και φυλάσσονται στις οοθήκες. Κάθε 28 μέρες τώρα, ένα οάριο ταξιδεύει προς τις σάλπιγγες. Εάν στο ταξίδι του αυτό δεν γονιμοποιηθεί, δηλαδή δεν ενωθεί με ένα σπερματοζωάριο, αποβάλλεται από τον οργανισμό. Από τα εκατομμύρια σπερματοζωάρια που ταξιδεύουν προς τις σάλπιγγες, μόνο ένα θα καταφέρει να διεισδύσει στο οάριο. Τότε μιλάμε για γονιμοποίηση. Τα τυχώματα τώρα του γονιμοποιημένου οαρίου, δηλαδή του ζυγωτού όπως το ονομάζουμε, σκληραίνουν ώστε να μην μπορέσει να μπει άλλο σπερματοζωάριο. Το ζυγωτό, το γονιμοποιημένο οάριο δηλαδή, θα διαιρεθεί σε 2 κύτταρα, τα 2 σε 4 και ούτω καθεξής, και θα φωλιάσει μέσα στη μήτρα. Εκεί θα συνεχίσει να διαιρείται και έτσι θα σχηματιστεί το έμβριο, το οποίο και θα παραμείνει εκεί για 9 μήνες. Όταν λόγω κάποιας οργανικής δυσλειτουργίας, είτε του άντρα είτε της γυναίκας, δεν γίνεται να ενωθεί το άριο με το σπερματοζωάριο μέσα στο σώμα της γυναίκας, τότε η ένωση αυτή γίνεται τεχνητά, δηλαδή έξω από το σώμα της γυναίκας. Αυτό είναι που ονομάζουμε εξωσωματική γονιμοποίηση. Στη συνέχεια, βέβαια, το γονιμοποιημένο πλέον οάριο τοποθετείται στη μήτρα της γυναίκας, όπου και αναπτύσσεται φυσιολογικά. Αυτό είναι ένα από τα πολλά δώρα που έχει προσφέρει η επιστήμη της ιατρικής στον άνθρωπο. Πάμε να συνεχίσουμε με μία αναφορά στα δίδυμα. Στο σώμα της γυναίκας οριμάζει σε κάθε οοθήκη ένα λαξ κάθε 28 μέρες ένα οάριο. Μερικές φορές όμως τυχαίνει να οριμάσουν ταυτόχρονα δύο οάρια, τα οποία και θα ξεκινήσουν το ταξίδι τους προς τις σάλπιγγες. Εάν την περίοδο εκείνη εισέλθουν σπερματοζωάρια στις σάλπιγγες, υπάρχει περίπτωση να γονιμοποιηθούν και τα δύο οάρια. Τα δύο αυτά οάρια θα γονιμοποιηθούν από διαφορετικά σπερματοζωάρια, βέβαια, οπότε στην περίπτωση αυτή τα δίδυμα δεν είναι πανομοιότυπα, αλλά μοιάζουν απλά σαν δύο αδέρφια. Υπάρχει και η περίπτωση τώρα που δύο δίδυμα μοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερού. Στην περίπτωση αυτή, τα δύο τμήματα ενός γονιμοποιημένου οαρίου διαχωρίζονται εντελώς κατά την πρώτη τους διαίρεση και στη συνέχεια συνεχίζουν να διαιρούνται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Στην περίπτωση αυτή έχουμε τα δίδυμα τα οποία είναι πανομοιότυπα, δηλαδή που μοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερού. Στη συνέχεια πάμε να μιλήσουμε για την ανάπτυξη του εμβρίου. Όταν μιλάμε για ανάπτυξη του εμβρίου, ουσιαστικά αναφερόμαστε στην κύηση, η οποία πραγματοποιείται στο σώμα της γυναίκας και διαρκεί 9 μήνες. Η ομάδα των διαιρεμένων κυττάρων του ζυγωτού που είχαμε αναφέρει προηγουμένως φωλιάζει στη μήτρα.
Το έμβριο παραμένει προστατευμένο στην κοιλιά της μητέρας, όπου για 9 μήνες αναπτύσσεται παίρνοντας οξυγόνο και χρήσιμα θρεπτικά συστατικά μέσα από τον ομοφάλιο λόρο. Από τον δεύτερο κιόλας μήνα, η καρδιά του εμβρίου αρχίζει και λειτουργεί κανονικά. Από τον πέμπτο μήνα αρχίζει και κουνάει τα άκρα του, είναι αυτό που λέμε ότι το παιδί κλωτσάει. Κάπου στον έκτο με έβδομο μήνα είναι σε θέση να καταπίνει και να ουρεί. Και κατά τον 8ο μήνα ολοκληρώνεται πλέον και η λειτουργία των πνευμόνων. Εφόσον μιλάμε για κοίηση, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στον πλακούντα. Ο πλακούντας είναι ένα προσωρινό όργανο το οποίο αναπτύσσεται στη μήτρα. Από εκεί ξεκινάει ο ομφάλιος λόρος που αναφέραμε προηγουμένως, ο οποίος και καταλήγει στην κοιλιά του εμβρίου. Μέσα από τον ομφάλιο λόρο τώρα ρέει αίμα από τη μητέρα στο έμβριο και αντίστροφα. Ο πλακούντας στη συνέχεια με τη γέννηση αποβάλλεται από τον οργανισμό. Με βάση όλα αυτά που αναφέραμε, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης η μητέρα να προσέχει τη διατροφή της, να αποφεύγει φάρμακα, αλκοόλ, κάπνισμα, γιατί όλα αυτά έρχονται και περνάνε στο έμβριο. Και το μάθημά μας θα το ολοκληρώσουμε λέγοντας πως οι μητέρες αξίζουν την αγάπη και το σεβασμό όλων μας. Ομάδα, αυτό ήταν το μαθηματάκι μας για σήμερα. Με το 13ο κεφάλαιο κλείνει η φυσική της 6ης Δημοτικού. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μία φορά. Ελπίζω να τα κάναμε όλα πολύ εύκολα, πολύ απλά, να μάθαμε καινούργια πράγματα, να σας βοήθησε, να σας άρεσε το μάθημα. Θυμηθείτε ότι μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, να μαθαίνετε πρώτοι ό,τι νέο ανεβάζουμε και να μας δίνετε και δύναμη να συνεχίζουμε. Μέχρι το επόμενο School for All, να είστε όλοι καλά. Adios.